Δεν υπάρχουν λόγια για να περιγραφεί το μέγεθος της καταστροφής στην καρδιά της Πορταριάς, όπου χθες λίγο μετά τις 8.30 το βράδυ σημειώθηκε έκρηξη από διαρροή προπανίου στο υπόγειο εστιατορίου στο κεντρικό πάρκινγκ του χωριού. Έγινε ένα ξαφνικό, μια έκρηξη και ένα βουητό και σπάσαν τζάμια, έγινε ένας πανικός. Το κατάστημα χθες Τρίτη ήταν κλειστό, όπως και αρκετά καταστήματα γύρω από το σημείο της φοβερής έκρηξης. Διαφορετικά θα μιλάγαμε σήμερα για μια πραγματική τραγωδία. Ευτυχώς που ήταν καθημερινή και δεν υπήρχε κίνηση στους δρόμους. Κόσμο στο εστιατόριο δεν υπήρχε, ήταν κλειστό, μέρα Τρίτη. Αλλιώς αν ήταν Σαββατοκύριακο ή τριήμερο, όπως θα ήταν τώρα σε λίγες μέρες, 28 Οκτωβρίου, θα ήταν μεγάλη καταστροφή. Από την τρομακτική έκρηξη, πιθανότατα στο υπόγειο του κτηρίου που λειτουργούσε η ταβέρνα, ισοπεδώθηκαν ο πρώτος όροφος και το ισόγειο, ενώ τουλάχιστον 4 ακόμη καταστήματα γύρω από το σημείο της έκρηξης υπέστησαν σοβαρότατες υλικές ζημιές. Βρισκόμαστε μέσα στο κατάστημα όπου χθες το βράδυ σημειώθηκε αυτή η φοβερή έκρηξη, τουλάχιστον σε ό,τι έχει απομείνει από το κατάστημα. Θα προσπαθήσουμε με την κάμερα της TRT και τον οπερατέ Λουκιανό Λάκη να σας δείξουμε το μέγεθος της καταστροφής. Θα προσπαθήσουμε να περπατήσουμε πάνω στα συντρίμμια, σε ό,τι έχει απομείνει από τους ορούς, από τα μπάζα, από τα ξύλα, από τις πέτρες, από τα είδη που υπήρχαν μέσα στο κατάστημα. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν να περάσουμε από αυτό το σημείο για να φτάσουμε στο σημείο όπου το μαγαζί έχει στην κυριολεξία ισοπεδωθεί. Ο πρώτος όροφος, το ισόγειο, έχουν μετατραπεί σε έναν σωρό από μπάζα και όλα μαζί έχουν πέσει στο υπόγειο. Εδώ εκτιμάται από την πυροσβεστική ότι συγκεντρώθηκαν μεγάλες ποσότητες του αερίου, του προπανίου προφανώς, και στη συνέχεια από κάποιον σπινθήρα ενδεχομένως είχαμε τη φοβερή έκρηξη, η οποία ισοπαίδωσε χθες το βράδυ το συγκεκριμένο κατάστημα και προκάλεσε τεράστιες ζημιές σε τουλάχιστον άλλες 4 επιχειρήσεις γύρω από το σημείο. Η έκρηξη έγινε στο ισόγειο, στον κλειστό χώρο, και πιστεύουμε ότι είναι από διαρροή του προπανίου, που συνήθως όταν το προπάνιο συσσωρεύεται σε κλειστό χώρο υπάρχει διαρροή, είναι χαμηλότερο το ατμοσφαιρικό αέρα, κατακάθεται, και όταν υπάρχουν μέσα στην επιχείρηση ηλεκτρικές συσκευές, ένα ψυγείο παραδείγματος χάρη που δημιουργεί σπινθήρα, δημιουργείται έκρηξη και πολλές φορές δημιουργείται και φωτιά, ώστε γίνεται το οστικό κύμα τόσο μεγάλο, τόση δύναμη που ειδού τα αποτελέσματα στην προκειμένη περίπτωση. Πραγματικά σοκάρουν οι μαρτυρίες κατοίκων της Πορταριάς που χθες το βράδυ λαχτάρισαν από την ισχυρότατη έκρηξη. Έχουν σπάσει πόρτες, παράθυρα, έχουν φύγει οι πόρτες και τα γυαλιά έχουν μπει μέσα, επειδή έχουμε τα ζυμαρικά, έχουν μπει μέσα στα ζυμαρικά μας. Ευτυχώς που δεν υπήρξε τραυματισμός. Ευτυχώς, όταν το σκέφτομαι ότι εκείνη την ώρα θα ήμουνα εκεί, λέω ο Άγιος Λουκάς μεγάλη χάρη το σήμερα και ο Άγιος Νικόλαος μας φύλαξε. Έγινε η έκρηξη, μέσα ήμασταν, λέω ή ζούμε ή πεθαίνουμε. Ήταν πολύ... Ποιος το υπολόγιζε αυτό το πράγμα. Πολύ. 3-4 άτομα ήμασταν. Το κατάστημα και εμείς 3. Ετοιμαζόμασταν να φύγουμε. Αν βγαίναμε έξω, θα σκοτώνομασταν. Πάει. Σαν να γίνει σεισμός. Παιδιά, τι σεισμός, δεν έχω δει τέτοιο πράγμα. Εγώ οικοδόμου ζημίγε και με σεισμή και με τέτοια. Τέτοιο πράγμα δεν είναι. Έγινε το κτίριο, είναι αντισεισμικό το κτίριο. Έγινε το κτήμα. Είναι φοβερές οι καταστροφές. Βλέπετε, είναι 3 μαγαζιά και δεν ξέρουμε ακόμα ποια άλλα ακόμη, γιατί και οι σκεπές έχουν πάθει μεγάλες ζημιές. Αυτό βέβαια θα έρθουν οι ειδικοί από την πολεοδομία να ελέγξουν και το κτίριο το κυρίως, αλλά και τα γύρω. Γύρω από το κατάστημα και το κτίριο που διαλύθηκαν, σε ακτίνα αρκετών δεκάδων μέτρων έχουν διασκορπιστεί κομμάτια από μπετό, ξύλα, τζάμια, ακόμη και μια μεταλλική σκάλα που εξφενδονίστηκε από την ταβέρνα απέναντι στην άκρη του δρόμου. Εκτοξεύτηκαν από την εν λόγω έκρηξη που σημειώθηκε στην εν λόγω επιχείρηση τσιμεντοκολόνες, επίσης λαμαρίνες. Δυστυχώς για αυτό που έγινε, αλλά ευτυχώς όμως θα μπορούσα να πω, διότι κατά την ώρα που σημειώθηκε η έκρηξη δεν υπήρχε μέσα κόσμος. Καταλαβαίνετε τι θα γινότανε αν στην περίπτωση που η επιχείρηση ήταν σε λειτουργία. Η ευρύτερη περιοχή της Πορταριάς χθες το βράδυ είχε αποκλειστεί από την αστυνομία λόγω κινδύνου να προκληθεί νέα έκρηξη, ενώ η πυροσβεστική διενεργούσε ελέγχου στην ταβέρνα προκειμένου να αποκαταστήσει τη διαρροή. Το ευτύχημα βέβαια ήταν ότι δεν έγινε έκρηξη της δεξαμενής χωρητικότητας 1.700 λίτρων, η οποία βρισκόταν έξω. Καλέσαμε άμεσα αρμόδιο από την Πετρογκάζ να έρθει.
και μετά από πολύ ωραίες προσπάθειες οι οποίες κάναμε, έγινε εκτόνωση αυτής, καθώς επίσης αλλάξαμε και την τάπα όπου υπήρχε η διαρροή. Από σήμερα το πρωί ξεκίνησε η καταγραφή των ζημιών, καθώς και ο έλεγχος στατικής επάρκειας στα κτίρια γύρω από το σημείο της έκρηξης, που υπέστησαν σοβαρότατες ζημιές. Σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, η έκρηξη προήλθε από διαρροή προπανίου από μια δεξαμενή χωρητικότητας 1.700 περίπου λίτρων. Υπήρχε διαρροή, μυρίζατε κάτι τις προηγούμενες μέρες? Ναι, μυρίζαμε από το μεσημέρι τη διαρροή. Από χθες? Από χθες το μεσημέρι. Ναι. Με ρύμνιζε ο ιδιοκτήτης, κατέβηκε κάτω, μας είπε ότι έκλεισε τις βάνες και μείναμε κι εμείς ήσυχοι. Γι' αυτό κατάλαβα την ώρα που έγινε η έκρηξη από πού προήλθε. Αρκετοί κάτοικοι της Πορταριάς που διέμεναν γύρω από το σημείο της έκρηξης χρειάστηκε χθες το βράδυ να μείνουν σε συγγενικά ή φιλικά σπίτια έπειτα από προτροπή της πυροσβεστικής και της αστυνομίας. Ήταν έντονη η μυρωδιά η οποία υπήρχε. Το πρώτο που κάναμε ήταν με συνεργασία της ελληνικής αστυνομίας να διώξουμε τον κόσμο όσο πιο μακριά μπορούσαμε, να κόψουμε το ρεύμα, το οποίο κόπηκε για αρκετές ώρες, θα μπορούσα να πω. Οι ζημιές αποτιμώνται ενώ συνεχίζεται η προανάκριση και προσήχθη ήδη η ιδιοκτήτρια της ταβέρνας στο πλαίσιο του αυτοφόρου. Η πυροσβεστική θα αποστείλει έγγραφο στην πολεοδομία ζητώντας να γίνει αυτοψία στα γύρω κτίρια για να ελεγχθεί η στατικότητά τους και να επιστρέψουν σε αυτά οι ένικοι. Στην παρούσα φάση εξετάζουμε αν το εν λόγω μαγαζί είχε τα απαιτούμενα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας, το φάκελο του κάθε καταστήματος, πότε πέρασε, πότε ελέγχθηκε και τα σχετικά. Κάποιοι γνωρίζουν τα πάντα, τι γίνεται, τι δεν γίνεται, αλλά δεν θέλουν να γίνουν κακοί, ειδού τα αποτελέσματα. Αυτό είναι το αποτέλεσμα που υπάρχει σήμερα και ευτυχώς επαναλαμβάνω για πολλωστή φορά ότι δεν υπήρχε θύμα στην προκειμένη περίπτωση. Στο μεταξύ, να παραιτηθεί ο κύριος Νίκος Ριγόνης από τη θέση του Προέδρου του Τοπικού Συμβουλίου Πορταριάς μετά το ατύχημα με την έκρηξη που σημειώθηκε σε δεξαμενή προπανίου, ζητάμε ανακοίνωση του Δήμος Βόλου καταλογίζοντας του έλλειψη υπευθυνότητας. Όπως αναφέρεται συγκεκριμένα στην ανακοίνωση, πέραν των όποιων ποινικών ή αστικών ευθυνών που ασφαλώς θα ερευνηθούν και θα αποδοθούν από τις αρμόδιες αρχές, προκύπτει ένα μείζον ηθικό και πολιτικό θέμα, καθώς στην υπόθεση εμπλέκεται ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου της Πορταριάς Νίκος Ριγόνης, καθώς η άδεια λειτουργίας του καταστήματος ανήκει μεν στη σύζυγό του, αλλά όλοι γνωρίζουν ότι το λειτουργεί ο ίδιος. Και καθώς το ατύχημα αυτό, για το οποίο όλα τα στοιχεία από τις επίσημες αρχές συντείνουν ότι οφείλεται στην έλλειψη μέτρων ασφαλείας και μάλιστα στην κατασκευή και τη λειτουργία παράνομης δεξαμενής αποθήκευσης προπανίου, κάτι που δείχνει τουλάχιστον έλλειψη υπευθυνότητας και κοινωνικής ευαισθησίας, καλούμε σήμερα τον κύριο Ριγόνη να υποβάλει άμεσα την παραίτησή του από το αξίωμα που το εμπιστεύτηκαν οι συμπολίτες του και το οποίο προφανώς δεν τίμησε, εκθέτοντάς του σε άμεσο κίνδυνο με πράξεις και παραλήψεις του.